Λοιπόν, Να φεύγουμε μάθουμε και από το ποιος είναι ο τη παράγοντας. Θεσσαλονίκη, θα πάμε στη Λαμία να συναντήσουμε τον συνάδελφο από το Λαμιανάου, τον Παναγιώτη τον Κατσόνη. Γιατί σύν της άλλης τώρα δηλώνουμε και λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εδώ η Κατερίνα δεν μπορεί, είναι καρφωμένη στην τηλεόραση της κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο παρακολουθώντας Φόρμουλα 1. Φόρμουλα, έτσι. Λες. Τι να κάνουμε, μας αρέσει. Προφανώς. Το κακό είναι ότι δεν μπορούμε πάμε να το δούμε από κοντά. Λες να μπορούμε εδώ τώρα. Μακάρι να μπορούμε να πηγαίνουμε μέχρι τη Λαμία. Λέμε τώρα σε εποχές όπου θα έχει περάσει η πανδημία να βλέπουμε το φημισμένο ράλι Ακρόπολης το οποίο επανέρχεται και υπάρχουν ήδη και διάφορα αιτήματα. Παναγιώτης Κατσόνης μαζί μας. Καλημέρα Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Ναδελφέ. Τι κάνεις. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα από τη βροχερή Λαμία. Είχαμε καταιγίδα πριν από λίγα λεπτά εδώ στην πόλη της Λαμίας. Έτσι άκουγα και το Σάκη προηγουμένως να λέει το καιρό. Επομένως το αναφέρω για να δώσουμε και μια περαιτέρω ενημέρωση. Μάλιστα έπεσε και λίγο χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Ωραία. Άλλο είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι το WRC, η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στη χώρα μας μετά από 8 χρόνια, παρακαλώ. Έτσι, 2013 διεξήχθη για τελευταία φορά το Ράλι Ακρόπολης με τη μορφή του WRC, διότι ERC ξαναείχαμε. Είχαμε το 2018 και μάλιστα η πόλη της Λαμίας ήταν η τελευταία η οποία φιλοξένησε τον θεσμό του Ράλι Ακρόπολης εδώ στην χώρα μας. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, ρωτήστε με να σας πω. Υπάρχουν πληροφορίες ότι επιστρέφει. Υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν θα επιστρέψει στην Λαμία ή υπάρχει αυτή η προετοιμασία προκειμένου όταν με το καλό γίνει να υπάρχουν και κάποιες ειδικές διαδρομές ή δεν ξέρω κι εγώ γιατί όχι και εξ ολοκλήρου εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, να πούμε ότι παραδοσιακά η παράδοση του Ράλι Ακρόπολης είναι εδώ στην πόλη της Λαμίας, στο κέντρο της Ρούμελης. Έτσι, δηλαδή από το 1973 που το Ράλι Ακρόπολης ήταν λοιπόν στη χώρα μας εξελισσόταν ως το 2013, το επίκεντρο συνήθως ήταν εδώ, στην καρδιά της Ρούμελης. Αυτό το οποίο επιζητούν και θέλουν και αν, μάλιστα άμεσα έδειξαν αντανακλαστικά τόσο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος όσο και ο Δήμος Λαμιαίων είναι να επανέλθει εδώ στην καρδιά της Ρούμελης, στην πόλη της Λαμίας. Και λόγω τεχνογνωσίας, αν θέλετε, και λόγω της πείρας που έχουν και οι τοπικοί φορείς, θα μπορούσα να πω, για την διεξαγωγή του Ράλι Ακρόπολης στην περιοχή μας. Και φυσικά λόγω των εντυπωσιακών, μερικών από των πιο σκληρών ειδικών διαδρομών του WRC, στο καλεμτάρι, θα λέγαμε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα το οποίο προσφέρει το Ακρόπολης σε ειδικές όπως ο Ταρζάν, ο Περιβόητος, όπως οι Καρούτες, όπως η Μοσχοκαριά. Δεν θα είναι οξιά, καρδί και τα λοιπά, τέλος πάντων δεν είναι και το θέμα μας. Είναι ότι άμεσα από τις 26 Μαρτίου, δηλαδή όταν γνωστοποιήθηκε ότι το Ακρόπολης επιστρέφει στη χώρα μας, αντικαθιστώντας, να πω έτσι, το ράλι της Χιλής, το οποίο δεν μπορεί φέτος να διεξαχθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, έτσι με τα αντανακλαστικά που επέδειξαν τόσο σε κεντρικό επίπεδο η κυβέρνηση, επέστρεψε το Ράλι Ακρόπολης στη χώρα μας μετά από, όπως είπα, 8 χρόνια απουσίας. Άμεσα λοιπόν την Παρασκευή γνωστοποίησαν και ο Δήμος Λαμίων και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ότι θα διεκδικήσουν το Ράλι Ακρόπολης. Εχθές λοιπόν Δευτέρα, με έναν έτοιμο πλήρη φάκελο, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, ο Φάνης Πανός και ο Δήμαρχος Λαμίων, ο Δήμιος Καραΐσκος, επισκέφτηκαν τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Κίκα Βγενάκη, και παρέδωσαν αυτόν τον φάκελο υποψηφιότητας της πόλης της Λαμίας και 8 δήμων συνολικά που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν το Ράλι Ακρόπολης. Παναγιώτη, γνωρίζεις αν υπάρχει δεύτερη ή τρίτη υποψηφιότητα, αν υπάρχουν άλλοι φάκελοι? Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν έχουν κατατεθεί άλλοι φάκελοι, ωστόσο τα ονόματα, αν θέλετε, των πόλεων που παίζουν για να φιλοξενήσουν το Ακρόπολης είναι δύο. Είναι της Λαμίας και του Λουτρακίου, το οποίο έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν το Ακρόπολης. Γνωρίζουμε για το που θα γίνει τελικά. Ακόμη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι η ακριβή ημερομηνία που θα ανοίξουν οι συγκεκριμένοι φάκελοι. Βάλουν έτσι μια τελεσίδικη ημερομηνία γιατί μπορεί να παρουσιαστεί και κάποια άλλη περιοχή έτσι, που θα θελήσει να φιλοξενήσει το Ακρόπολης. Έτσι. Ακόμη δεν έχει γνωστοποιηθεί κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο έτσι έχουμε ενημερωθεί από το ρεπορτάζ είναι ότι έχει συσταθεί μια κομματική επιτροπή με πολύπειρα μέλη του μηχανοκίνητου αθλητισμού που θα εκτιμήσει τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει κάθε περιοχή, ούτως ώστε να διεξαχθεί εκεί το Ράλι Ακρόπολης. Παναγιώτη. Να πω ότι είναι και φέτος και του χρόνου. Στο καλεμτάρι είναι ο 10ος αγώνας από τους 10 του WRC. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Από το Λαμία Νάου, ο συνάδελφος Παναγιώτης Κατσόνης. Λοιπόν, θα επανερχόμαστε.